να σου πω την αλήθεια. Γιατί όπως σου έχω πει και άλλες φορές, είσαι ψηλή, έχεις μια πιο δυναμική και αυστηρή εικόνα και αυτό το ροζ δεν μου κολλάει πάρα πολύ πάνω σου. Αλλά εσύ το θες, το υποστηρίξεις. Είναι okay. Ο χαρακτήρας. Ναι, το κατάλαβα. Η τσάντα, ενώ είναι ωραία σαν τσάντα, δεν κολλάει πολύ με το ύφος. Δεύτερον, θα παγώσεις, θα το δαγκώσεις, γιατί το Παρίσι έχει πάρα πολύ κρύο. Η κάλτσα δεν μου κολλάει. Γενικά δεν είναι ωραίο το outfit. Αν κρατούσα κάτι, ok, μπορώ να κρατούσα την μπλούζα με τη φούστα και το jacket και τα φτάκια που έχει μία συνοχή. Τα παπούτσια με την κάλτσα, η κάλτσα δεν ξέρω πώς ήρθε να τη βάλεις αυτή την κάλτσα. Ήθελες να βάλεις κάλτσα με γόβα, γιατί δεν έβαλες μια ροζ κάλτσα. Ήθελα αυτό που κάνει το καρεδά, το καρό, ναι, μου τέργεζε. Πιο καρό, καρό. Ναι, αλλά δεν είναι τα χρώματα. Έχει ανοίξει και είναι σαν χάρτης αυτό πάντως, δεν είναι σαν καρό. Δεν είναι ωραίο. Παραλλαγή. Εγώ νομίζω τα πάζει. Και πρέπει να αρχίσεις να μας δείχνεις επιτέλους λίγο στυλ, μια πρόταση, λίγο μόδα, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ. Ναι. Εντάξει. Παρ' όλα αυτά, επειδή το πάνω είναι κάπως... Οκ, okay, θα σου δώσω ένα δύο. Ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου. Μαρίνα μου. Γεια σας. Είναι σαν να συντήσανε. Ναι. Ποιοι. Δεν ξέρω. Άλλοι. Οι γονείς σου, ας πούμε. Κάποιος. Είναι σαν μικρομέγαλο που τον ντύσανε, δηλαδή είναι λίγο περίεργη η εικόνα. Μπορεί να έχει λίγο πλάκα και να το φαντάστηκες ωραίο ότι θα πας σε αυτό το θεματικό πάρκο και θα βάλω και τα φτάκια και είμαι η Μίνι Μάους ή κάτι ανάλογο. Είναι όμως λίγο σαν να σε ντύσανε. Φοράς μια ωραία μπλούζα η οποία δεν σου πάει και πάρα πολύ. Δηλαδή το ροζ συμφωνώ και εγώ ότι δεν είναι το χρώμα σου πάντως. Έχεις μια ικανότητα λόγω ύψους και... στισήματος να κάνεις πράγματα. Και ο λόγος ο οποίος πήρες και αυτή τη δεύτερη ευκαιρία για την εβδομάδα που διανύουμε ήταν για να μπορέσεις να μας δείξεις και κάτι το οποίο πιστέψαμε, μάλλον φανταστήκαμε σε σένα. Δεν είχαμε δει, αν θυμάσαι τα λόγια μας, ήταν ότι δεν έχουμε δει κάτι, αλλά φανταζόμαστε ότι θα μας κάνεις κάτι λίγο πιο... να έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Αυτό που έχει κάνει τώρα δεν έχει κανένα τρομερό ενδιαφέρον. Δηλαδή, εγώ δεν έχω πάει ούτε εγώ σε θεματικό πάρκο τέτοιο και είμαι πολύ στεναχωρημένος. Είναι παιδικό τραύμα μου. Αλήθεια. Και σκέφτομαι να μην. Ναι, θα πας με μένα. Έχω πάει πάρα πολύ. Δεν έχω πάει, παιδιά, και μου έχουν πει τα παιδιά μου θα με πάνε όταν θα γίνω 50 χρονών, θα με πάνε όλα μαζί για να μου φύγει η στεναχώρια. Δεν θα πάω κι εγώ με ψιλοτάκου, να φαντάζομαι. Θα φοράω κάτι φλατ. Ελπίζω όχι. Ελπίζω όχι εγώ. Και εμείς ελπίζουμε. Έτσι δείχνει. Αφού δεν τα έβαλε τόσα χρόνια. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σαν να σε έχουν ντύσει, δεν έχω καλύτερο πράγμα να σου το πω. Δηλαδή σαν βάλε αυτά και πήγαινε. Δεν είναι ωραίο, δεν ταιριάζει κάτι με κάτι, δεν ταιριάζει αυτή η γόβα με αυτή την κάλτσα και αυτό το καλσόν. Και... Ωραία, δεν καταλαβαίνω. Εγώ δεν καταλαβαίνω όμως. Αυτό είναι το θέμα μου. Ένα. Ευχαριστώ πολύ. Στέλια μου. Μαρίνα. Γεια σας. Ήρθαμε και εδώ. Να σου πω. Λοιπόν, ωραίο αυτό το πλεχτό. Θα ήθελα να έχει ώμους. Όταν λέτε ώμους, εννοείται βάτες. Ας ήταν βάτες. Ας ήταν ένα πανωφόρι που να έχει βάτες. Ας ήταν κάτι λίγο για να ενισχύσει το πάνω σου. Η φούστα αυτή θα ήθελα να είναι πιο φουντωτή. Να έχει μια ζώνη. Να φορέσεις και ένα καλσόν. Γιατί είναι, φαίνονται λίγο περίεργα τα πόδια σου έτσι γυμνά. Επειδή έχεις βάλει αυτή την κάλτσα, η οποία δεν είναι ωραία από μόνη της. Όχι στο χρώμα όχι, του ποδιού, ενώ κάτι άλλο. Ναι. Η γόβα με την κάλτσα δεν πάει, η τσάντα δεν πάει, το τζάκετ είναι αυτό. Είναι, έχεις πάει να κάνει, πας να κάνεις ρε παιδί μου αυτό χαριτωμένο, το οποίο δεν είναι ούτε πολύ χαριτωμένο, ούτε πολύ συνδυασμένο. Είναι λίγο άοσμο βρε Μαρίνα μου. Δεν πετυχαίνει. Δηλαδή καταλαβαίνω τι θες να κάνεις, αλλά... Το τραβάς λίγο από τα μαλλιά και γίνεται τελικά μισοχαριτωμένο, που είναι ενοχλητικό το μισοχαριτωμένο. Okay. Και έχεις και αυτή η φυσιογνωμία που έχεις έντονα χαρακτηριστικά και δεν την εκμεταλλεύεσαι όπως πρέπει. Φαίνονται λίγο ξένα πάνω σου αυτά τα ροζ τα ρούχα. Ναι. Έχει μια σοβαρότητα η φυσιογνωμία σου, μια ευγένεια, έχεις elegance, έχεις... Δεν ξέρω, δηλαδή νιώθω ότι κάποιο... θέλω να σε πιάσω μια μέρα από το μαλλί, να σε βάλω κάτω να σε ντύσω. Πραγματικά. Αν θέλετε. Ναι. Εγώ δεν θα είναι ροζ, να ξέρεις. Το ξέρω, δεν έχω θέμα. Ναι. Ξεπέρασε έτσι αυτή την ηλικία. Πάει αυτό, τελείωσε. Ξεπέρασε το. Κάνε την κηδεία, τελειώσαμε. Πάει. Τελειώσαμε. Δείσου λίγο αλλιώς. Είναι για πιο μικρά κορίτσια. Εσύ είσαι μια κοπέλα 25 χρονών
η φυσιογνωμία σου είναι πιο δυναμική. Δεν του πάει αυτό το ροζ όλο. Οκ, έχει κάνει στο Instagram σου ροζ. Μπορεί να τα